Θα τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά μαζί με τον Ελευθέριο Σταματόπουλο, ο οποίο είναι δασολόγο και περιβαλλοντολόγο και είναι εδώ μαζί μου στο πλατό του Ναυτεμπορική TV. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πολύ. Για αυτό Καλησπέρα. το δύσκολο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να το αναλύσουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι και η κλιματική κρίση η οποία επελάβνει. Όμω πριν μπούμε στη δική μα συζήτηση, προτείνω μαζί να πάμε στην αίθουσα σύνταξη του Ναυτεμπορική TV. Εκεί μα περιμένει ο Οδησία Γραμματικάκη, που έχει το ρεπορτάζ για τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και δείχνει το μέγεθο τη φυσική και τη οικολογική καταστροφή. Γεια σου ξανά. Καλησπέρα ξανά. Ε, όπως ακριβώς θα λες, τα στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευτεί από το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών ε, είναι αρκετά δυσίωνα και ένα λιβερός απολογισμός όπως σωστά γράφουμε. Ε, μέχρι στιγμής έχουμε 700.000 καμένα στρέμματα από το 2017 μέχρι και χθες, 13 Αυγούστου 2024 στην Αττική. Από αυτά στην περιφέρεια της Αττικής η επιφάνεια των δασών η οποία είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα ενώ η συνολική επιφάνεια είναι 2.500.000 στρέμματα ο απολογισμός, το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών εκτιμάει ότι τα 430.000, 430.000 από αυτά δηλαδή το 37% της επιφάνειας των δασών έχουν καεί. Δηλαδή από τα 700.000 στρέμματα τα καμένα, τα 430.000 είναι σε στρέμματα δασικά. Ε, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα άμα αναλογιστούμε το κόστος το οποίο θα έχει στη ζωή μας αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών και της φυσικής καταστροφής, καθώς πρέπει να αναλογιστούμε ότι το 40 με 45% του πληθυσμού της χώρας ζει στην περιφερειατική. Ε, και να πούμε εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι σύμφωνα με τον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κανένας κάτοικος ε, στο λεκανοπέδιο της Αττικής ε, δεν, ε, δεν πιάνει την ελάχιστη αναλογία ε, που πρέπει να έχει ανα, ε, στο πράσινο δηλαδή στην, ε, ε, η ελάχιστη αναλογία του πρασίνου που α, ορίζω πω δεν πρέπει να είναι κάτω από 9 τετραγωνικά μέτρα και φαντάζομαι ότι αυτά είναι ζητήματα που θα επηρεάσουν και την υγεία των ανθρώπων που έχουν για βασική τους κατοικία την Αττική, αλλά είναι ζητήματα υγείας, τα οποία θα τα δούμε να εξελίσσονται στην πορεία των χρόνων. Πάντως, είναι ενδεικτικό αυτό που μας είπε ότι 26% της συνολικής επιφάνειας της περιφέρειας Αττικής έχει καεί από αυτές τις φωτιές. Σε αυτό αντιστοιχούν τα 700.000 καμένα στρέμματα και 37% των δασικών εκτάσεων. Ακριβώς. Να πούμε επίσης, ε, να συμπληρώσω εδώ ότι στην Αθήνα το ποσοστό πρασίνων κατικό είναι 0,96 τετραγωνικά μέτρα. Είναι μία από τις χειρότερε χειρότερες αναλογίες παγκοσμίω. Δηλαδή, ακόμα και πόλεις που βρίσκονται στην έρημο, όπως το Las Vegas και το Dubai, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αναλογίας ανακάτοικο. Ε, αυτό με, με, το τι συμβαίνει στο λεκανοπέδιο με τις πυρκαγιές, με τα καμένα στρέμματα που έχουν, έχουν καταστραφεί, δηλαδή δεν υπάρχουν πια δάση σχεδόν στην ουσία, έχει καταστραφεί το μισό, τα μισά δασικά στρέμματα του λεκανοπεδίου. Ε, οι, όπως λες και εσύ οι, οι συνθήκες οι οποίες θα ζήσουν οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ άσχημε τα επόμενα χρόνια καθώς και οι επιστήμονες ε, μιλάνε πλέον για πολύ θερμακαλοκαίρια άνω των 35 βαθμών σε όλη την Αττική, σε όλο το Λεκανοπαίδιο ε, και οι, οι μέγα πυρκαγιές βλέπουμε ότι δεν σταματάνε πλέον λόγω και της κλιματικής κρίσης. Πριν λίγες ε, ώρες δημοσιεύσε και η Ναυτεμπορική την ε, μελέτη η οποία έγινε και δημοσιεύεται στο βιβλίο State of Wildfires, το οποίο δημοσιεύεται στην, επι... στην επιστημονική επιθεώρηση του Earth System Science Data, εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, University Μάλιστα. of East-Anglia, το οποίο δείχνει ότι με... στο διάστημα από τον ε, Μάρτιο του 2023 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024 υπήρξε, ε, υπήρξαν πλώριες ποσότητες διοξιδιού του άνθρακα, οι οποίες απελευθερώθηκαν ε, στην ατμόσφαιρα μια ποσότητα 16% υψηλότερη του μέσου όρου. 8,6 δισεκατομμύρια τόνων διοξιδίου του άνθρακα μέσα σε ένα έτος από τις mega fires, όχι βεβαίω εδώ στη χώρα μας. Ναι, ναι, ναι. Παγκο, παγκόσμια κλίμακα. Παγκοσμίω. Οδυσσέα, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κύριε Σταματόπουλα. Πάντως και στη χώρα μας, να ξέρετε, η χώρα μα είναι πρωταθλήτρια στην αποδέσμευση διοξιδίου του άνθρακα, συγκρινόμενη με τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλε οι χώρε είναι κάτω του, του μέσου όρου τη τελευταία 15η αιτία. Η η είναι πάνω από το μέσο όρο. Πολύ πάνω, διπλάσια κιόλα από το μέσο όρο. Λόγω τι σημαίνει. Λόγω πυρκαγιών ή και άλλων. Τι σημαίνει διοξίδιο του άνθρακα, α πούμε, ή τα δάση. Είναι οι ε, κατεξοχήν δεξαμενέ του διοξείδου του άνθρακα. Μέσα στον κορμό του στα δέντρα έχει, έτσι, έχουν πολύ διοξείδου του άνθρακα. Προφανώ, γιατί οικοδομούν το σώμα του, α πούμε, τα δέντρα. Λοιπόν, όταν αφήνονται αυτά και καίγονται, αποδεσμεύονται πολύ μεγάλε ποσότητε διοξείδου του άνθρακα. Όχι μόνο από τα δάση, αλλά και από του ελαιώνε και τι δεντρόδει εκτάσει. Ότι δηλαδή όταν καίγεται ξύλο, αποδεσμεύεται πολύ περισσότερο διοξείδου του άνθρακα. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Είπαμε ότι 100.000 στρέμματα άφησε πίσω τη η πιο πρόσφατη φωτιά στην Αττική. 100.000 στρέμματα καμένης γης. Ενώ την τελευταία 7 ετία έχουν μείνει καμένα στρέμματα που φτάνουν τα 700.000. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους κατοίκους τη Αττικής. Πρακτικά σημαίνει ότι δεν έχουμε τις τα πλευρικά ρεύματα που έχουμε το καλοκαίρι, γιατί τα δάση, πούμε, τα περιαστικά, στο καλοκαίρι, στις μεγάλες, μεγάλες θερμοκρασίες, όταν έχουν μεγάλες θερμοκρασίες, τα δάση έχουν υπιότερες θερμοκρασίες. είναι, είναι πιο κρύο κρύος ο αέρας, ας πούμε, και αντικαθιστά τον αέρα της πόλης, ο οποίος επειδή είναι πιο θερμός ανεβαίνει προς τα πάνω, το αντικαθιστά και δίνει πλευρικά ρεύματα. Ας το ίδιο αντίστοιχα γίνεται το χειμώνα, είναι πιο ζεστό το δάσος σε σχέση με τι ακραίε θερμοκρασίε του χειμώνα. Έτσι. Και έχει μία θαλπορή, δίνει μία θαλπορή. Αυτά πια δεν τα έχουμε. Αυτά ήταν φυσικά κλιματιστικά, οι πλευρικές, τα, τα πλευρικά ρεύματα. Επίσης, επειδή απογυμνώθηκαν τα βουνά της Αττικής, τα οποία είναι τα περισσότερα ανασβεστολιθικά, έχουμε μεγαλύτερη αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας και γύρω στα 400 έως 500 μέτρα υψόμετρο, ας πούμε, δημιουργείται ε, ένας θόλος πιο ζεστός λόγω αυτής της ακτινοβολίας και εκεί μπλοκάρονται και οι ρήποι του διοξείδου του άνθρακα. Από εκεί θα έχουμε και προβλήματα αναπνευστικά και λοιπά. Θα ενταθούν. Εντάξει. Άρα έχουμε δύο αρνητικά δεδομένα. Πρώτον, αύξηση τη θερμοκρασία λόγω του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, να ανανεωθεί ο αέρα με αυτό το φυσικό κλιματιστικό που μα περιγράφεται. Τα πλευρικά ρεύματα που Αυτά τα πλευρικά δημιουργούσαν ρεύματα... τα δάση δεν ναι. θα τα έχουμε πλέον. Είπαμε 40% των δασκών εκτάσεων τη Αττική έχει καεί την τελευταία επταετία. Τελευταία ετία, αλλά ένα λεπτό έχουν καεί και στα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, έχουν, καταρχήν έχουν διαλυθεί όλα τα συμπλέγματα. Δεν έχουμε πια ενιαίο σύμπλεγμα που να έμεινε αλόβητο. Το. Υπάρχει Η Πάρνηθα, σου πούμε, ήταν το τεράστιο ο, σύμπλεγμα, α πούμε, έτσι, έχουν μείνει 25.000 τρέματα από τα. 180.000 που ήταν η, η Πεντέλη έχει καεί και διπλοκαεί πολλές φορές. Έχει καεί ολόκληρη στην Πεντέλη. Δεν υπάρχει πιθανότητα φυσικής αναγέννησης το 90% της έκτασής της. Στο 90, στο 90%. Αυτό τι δεν σημαίνει ότι δεν... Ότι δεν, μπο, δεν μπορούν τα, ε, τα πεύκα που είχε ε, και καήκανε, έτσι, για να, το, τώρα τα πεύκα, το, το πεύκο για να παράξει κουνάρι, ας πούμε, βιώσιμο, το, σπόρο δηλαδή βιώσιμο, πρέπει να έρθει, με, να περάσει δεκαετία, να είναι δεκα, 10, έω έως 15 χρονών. Άμα είναι 5 χρονών το πεφκάκι, δεν έχει βιώσιμο σπόρο, ας πούμε. Ό,τι λοιπόν έχει καεί πριν και δεν πρόλαβε να περάσει την δεκαετία, Αιτία, δεν, έχει πια, δεν έχουν ζωτικότητα σπόροι, μου και δεν έχουμε φυσική αναγέννηση. Ε... Θα περιμένουμε μόνο μερικές κοιλίδες που δεν καήκανε, ας πούμε, να κάνουν μια διασπορά, με πούμε, το σπόρο. Αυτό τι σημαίνει ότι μόνο τι εργαλεία έχουμε τώρα ως πολιτεία, αναδάσωση. Ναι, αλλά έτσι όπως είναι οι συνθήκες και έτσι όπως είμαστε οργανωμένοι, να ξοδέψουμε ας πούμε τεράστια ποσά, θα ξοδέψουμε τεράστια ποσά για να κάνουμε αναδασώσεις που μπορεί να καούν. Οπότε είναι, είναι, μάλλον, είναι μάλλον περιττό. Εφιαλτικό το σενάριο το οποίο περιγράφεται. Εδώ πρέπει να ξαναοργανωθούμε. Να ξαναοργανωθούμε από την αρχή. Έχουμε κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά που ακούω και είναι εύλογα που άκουσα και από πυροσβέστε, γιατί έχω πολλού φίλου πυροσβέστε, θα το ξέρετε, για τη δυσκολία, α πούμε. Τη, νο, εντάξει, τα καταλαβαίνουμε, αλλά τα ανωδικά ρεύματα, τα καθοδικά ρεύματα, στην πεντέλη, το ανάγλυφο το εδάφου, το μελτέμι, αυτά τα ξέραμε. Τα ξέραμε από την αρχαιότητα. Το μελτέμι το ξέρουμε από την αρχαιότητα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Αλλά η... τι μπορούσε να γίνει. τη νύχτα, την πρώτη νύχτα, δηλαδή την πρώτη μέρα, τη νύχτα, έπρεπε να γίνει κατάσβεση μέσα στα δάση. Είναι αυτό που δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε κατάσβεση μέσα στα δάση. Γιατί. Γιατί το σύστημά μα είναι ανεπαρκέ, δεν ξέρει πώ να μπει, δεν ξέρει πώ να βγει, φοβάται να μπει, φοβάται να βγει, δεν ξέρει πού να σταθεί. Δεν Θέλω ξέρει... να πω, είναι ρεαλιστικό να ζητάμε να γίνει κάτι τέτοιο με τα διαθέσιμα μέσα που έχουμε. Όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ένα ειδικό ε, σώμα όχι ξεχωριστό από την πολιτική προστασία, το οποίο είναι στη δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία ξέρει καλά το, το έδαφο, πούμε, και πώ. Ε, μπορεί να κινηθεί δηλαδή, έχει κάνει τη διαχείριση του δάσου. Όταν κάνει τη διαχείριση του δάσου, οργανώνει και τη συλλοτομία. Ξέρει λοιπόν σήμερα. Ποιε συστάδε έχει συλλοτομήσει, έχει συλλοτομήσει 15 15α, αυτές ξέρεις ότι δεν καίγονται εύκολα. Εκεί βάζεις λιγότερες δυνάμεις ε, ε, ξέρεις ποιες είναι πιο έφλεκτες. Εκεί βάζεις μεγαλύτερες δυνάμεις. Όταν κάνεις τη διαχείριση, δεν κάνεις μόνο αντιπυρικές λωρίδες, μπουλντόζα και όπου βγει, έτσι. Εκτός από τις υλοτομίες και τον όγκο που βγάζεις, φροντίζεις τις πηγές του, του δάσους. Από τις πηγές κάνεις συνδρομαστεύσεις και λοιπά. Δημιουργείς και δεξαμενές. Δημιουργείς και... Ε, Αυτά τώρα εύλογα νομίζω σκέφτεται κανείς δεν τα κάνουμε εμείς στη χώρα μας. Τα έχουμε καταλήψει. Για πείτε μας, βλέπω ότι... Τα έχουμε καταλήξει. Τονίζεται με έμφαση Όχι, αυτό. Όχι, σαν... θεωρείτε... Ήταν κάτι που γινόταν και δεν γίνεται πια. Ναι, γινόταν και υπάρχουν ακόμα. Ας πούμε, εγώ να σας πω, έχω, έχουμε 80 ορεινά πυροφυλάκια, ας πούμε, γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε. Γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε, για να αγοράζουμε drones. Ωραία, καλά είναι τα drones βεβαίω. Ποιο αρνείται έτσι, τη νέα τεχνολογία, δεν την αρνείται κανένα. Αλλά τα drones για να λειτουργήσουν σωστά έπρεπε να είναι στα ορεινά πυροφυλάκια. Λοιπόν, τα ορεινά πυροφυλάκια δεν τα λειτουργούμε, Έχουμε, έχουμε δημιουργήσει σε περιαστικά δάση. Καλώ κάνει. Έχουν κάνει οι Δήμοι γιατί φροντίζουν το, ο, την πόλη του, α πούμε, και φροντίζουν την πόλη του γιατί είναι αναξιόπιστο το σύστημα. Γι' αυτό ρίχνουν τόσα λεφτά για τα ντρόουν, α πούμε, οι Δήμοι εδώ τη Αττική, α πούμε, και έχουν κάνει δουλειά. Αλλά ε, γίνονται τεράστιε αίθουσε, α πούμε, ε, ε, ηλεκτρονικέ, παρακολούθηση κλπ. Λοιπόν, και δεν ξέρω πόσο αποδοτικό θα ήταν αυτό στα συμπλέγματα, α πούμε, τα ορεινά συμπλέγματα. Πάντω, για να συνοψίσω ό,τι μα έχετε πει, γιατί έχετε ρίξει πολλέ πληροφορίε στο τραπέζι. Το ένα είναι ότι πρέπει να υπάρχει έργο τη νύχτα. Οπωσδήποτε. Έργο την... πυρόσβεση τη νύχτα. Οπωσδήποτε. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη καταγραφή των συνθήκων μέσα στο δάσο, ούτω ώστε να επιμερίζεται ο κίνδυνο. Όταν κάνει διαχείριση δασών, πρέπει να έχει. Όταν κάνει διαχείριση δασών τα ξέρεις όλα. Ξέρεις που θα πας, που θα σταθείς, που θα δροσιστείς, που θα καταφύγεις, πώς θα φύγεις. Γιατί μπορεί και να φύγεις. Έτσι. Ξέρεις ότι αν έχεις κυλιδώσεις όπως είναι αυτές, δηλαδή όταν έχεις μια, ένα μέτωπο και φυσάει αυτός ο, αυτός ο άνεμος, πας να σβήσεις τη φωτιά και ήρωας να είσαι, από πίσω, φεύγει ας πούμε η κάφτρα και πάει 400 μέτρα πίσω και σε εγκλωβίζει ας πούμε έτσι. Λοιπόν εκεί που στείνεσαι, δεν στείνεσαι ακριβώς, μένεις στα 400 μέτρα και όταν βγαίνει η κυλίδωση ας πούμε τη χτυπάς εκεί την κυλίδωση έτσι. Δημιουργείς ένα, ε, έχεις, έχεις, μια γραμμή αμήνης την οποία από πριν πρέπει να, όμως να έχεις προβλέψει γιατί έχεις κάνει δρόμους, έχεις κάνει αντιπυρικές λωρίδες σωστέ. έτσι και έχεις δύο γραμμές αμήνης. Μία γραμμή είναι μπροστά στα, 400 μέτρα περίπου ας πούμε και μία στα 1000 μέτρα. Από πίσω πρέπει να έχεις, αυτή είναι η δασοκομμάτος τα πεζοφόρα τμήματα, από πίσω από τη φωτιά πάνε και την πλαγιοκοπούν και περιμένει τη χρυσή ευκαιρία. Τη νύχτα είναι η χρυσή ευκαιρία γιατί έρχεται συνήθως, γιατί έχουμε είναι και τώρα δεν είχαμε. Τώρα είχαμε αυτή αύξηση. την νημία. όχι αύξηση δεν είχαμε τη νύχτα, είχαμε. αλλά είχαμε τέσσερα μποφόρ, πέντε μποφόρ από εφτά. Έτσι, είχαμε, για να είμαστε και δίκαιοι δηλαδή στους ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, μπορούσε όμως να χτυπηθεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε, έτσι. Τώρα, τι, τι, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε. Το δασικό σώμα που λέω, είναι, γίνεται πολύ εύκολα και ανέξοδας με τις σημερινές συνθήκες, να το ξέρετε. Μην αρχίσω να παριθμώ τα μέτρα, είναι ανέξοδα όλα, έτσι. Λοιπόν, γίνεται με την ενίσχυση της δασική υπηρεσία, η οποία οσονούπο γίνεται γιατί μπαίνουν και 500 άτομα προσωπικό, επιστημονικό κλπ. Υπάρχει απόφαση δηλαδή, έτσι. Έχουμε δε όλα τα μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, τι κάνει ας πούμε. Δημιουργεί ένα ευέλικτο ε, ε, σώμα και με μικρές ομάδες μπαίνει στα δάση και κάνεις μάχη. Δεν μπαίνει με μια μεγάλη ομάδα, ας πούμε, και θέτει σε κίνδυνο του ανθρώπου σου, οι οποίοι παίρνουν διαταγέ. Ποιο θα σου δώσει διαταγέ, από τον Όλυμπο, θα σου δώσει διαταγέ από ένα κλειστό, κλειστό χώρο. Πώ θα γίνει να ένα περιφερειακό, μια, ένα περιφερειακό φαινόμενο δεν αντιμετωπίζεται από, κεντρικό, από κεντρική ε, οργάνωση, αντιμετωπίζεται από περιφερειακή οργάνωση. Σήμερα έχουμε στον Όρβιλο, να σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί μιλάμε όλο για την Αττική, α πούμε. Έτσι, ο όρδιλο καίγεται 27 μέρε. Σωστά. Ξέρουμε, έτσι, ότι. Γιατί δεν σβήνει εκεί η φωτιά. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να ενεργήσει. Έτσι. Ξέρουμε ότι είναι δροσερό μέρο, είναι 1100 μέτρα υψόμετρο, α πούμε, και είναι δάσο οξιά. Έτσι. Είναι έρπουσα η φωτιά. Στη φυλάδα καίει, α πούμε. Έτσι. Ωραία. Έχει ναρκοπαίδια. Εντάξει, υπάρχουν αναπτυγμένα ναρκοπαίδια που έχει αναπτύξει ο ελληνικός στρατός. Παλιά, βρε αδερφέ, τόσες μέρες η πυροσβεστική, η τοπική αυτοδιοίκηση με δεν μπορούσε να έχει μια συνεννόηση με, την, με το στρατό. Πού είναι τα ναρκοπαίδια τα ρημάδια, α πούμε. Όπου δεν έχει ναρκοπαίδιο, λοιπόν, να μπαίνουν να σβήνουνε, να πλαγιοκοπήσουν, να μετριάσουν τη φωτιά. Η φωτιά αυτή, να ξέρετε... Είναι ύπουλη η φωτιά, δεν τη βλέπεις. Λέτε τη φωτιά πάνω. Στον τώρα, όρβιλο στον που όρβιλο. συνεχίζει έτσι. Είναι έρπουσα και δεν τη βλέπεις. Μπορεί να κάθεσαι και να βλέπεις ας πούμε και να μην βλέπεις καθόλου καπνό και ξαφνικά... Σιγοκαίει αυτή από κάτω, σιγοκαίει και με, μια, με ένα καλή ώρα, ώρα δηλαδή, με έναν άνεμο όπως αντιμετωπίσαμε στην Αττική ας πούμε, να λαμπαδιάσει το σύμπαν ας πούμε. Αυτό γίνεται και στο μενίκιο όρο, το οποίο ούτε στις ανακοινώσεις δεν το βλέπω ας πούμε. Είναι έξι μέρες αυτό καίγεται. Πάντω, καταλαβαίνω από όσα μα λέτε ότι υπάρχουν σοβαρέ επιχειρησιακές ελλείψει στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τι πυρκαγιέ, την κατάσβεση των πυρκαγιών επί το έργο. Α αφήσουμε για λίγο πιο μετά στη συζήτηση τι μπορεί να γίνει στην προετοιμασία και την πρόληψη. Καταρχήν, εγώ δεν θέλω, δεν θέλω να κατηγορήσω τους πυροσβέστες και τα παιδιά αυτά, γιατί εντάξει, τους, τους καταλαβαίνω και ξέρω πώς δουλεύουν και υπάρχει και φιλότιμο και ωραία, τα, τα ξέρουμε αυτά να το θεωρούν δεδομένο αυτό, έτσι, ότι τους θυμάμαι. Όμως, χρειάζεται μια άλλη οργάνωση. Όταν έχουμε κλιματική αλλαγή, χρειάζεται μια άλλη οργάνωση. Και χρει, χρειάζεται να ξαναδούμε τι παίρνουμε, τι υλικά παίρνουμε. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί δεν πετάγανε τα καναντέρα, α πούμε, στη φωτιά τη Αττική, ξέρω εγώ, τα οποία είναι τα πιο σταθερά, είναι τα μόνα που κάνουν βούτε, βούτε, δηλαδή πέφτουν χαμηλά. Και μόλι ρίξουν το νερό, αμέσω σηκώνονται μόνα του αυτά, χωρί το χειριστή, σχεδόν. Έτσι. Έχουν δηλαδή, την ευελιξία εννοεί. Έχω, ναι, έχουν, και είναι σταθερά, θέση. είναι σταθερά στα, ε, στα ανωδικά και Άμα στα στα κοινωνικά. Πάντως είπε ο Πρωθυπουργό ότι τη Δευτέρα την ώρα τη μεγάλη κρίση πετούσαν 20 αεροσκάφη τη πυροσβεστική. Δεν είχε καναντέρ όμω. Έτσι. Είχε αεροσκάφη, όλα, καταρχήν όλα τα μέσα που πετούσαν ήταν ιδιωτικά. Έτσι. Αυτό είναι ε, σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, και ήταν τα τράκτορς, τα οποία είναι ψεκαστικά αεροπλάνα, ας πούμε, με ένα κινητήρα. Αυτά δεν είναι στάθερα πάνω από ένα μέτωπο φωτιάς και κυρίως δεν είναι ε, ε, ικανά να κάνουν ελιγμό στο δικό μας ανάγλυφο. Στα παιδινά μέρη όπου γίνονται αεροψεκασμοί και εγώ, βεβαίως είναι τέλεια, έτσι. Δεν τραβάνε, δεν έχουν πολύ νερό, δηλαδή τα πετζετέλ... Τα παλιά ψεκαστικά που έχουμε είναι 2 τόνους 200, 200, 200 λίτρα. 200. Λοιπόν, αυτά είναι τρεις τόνοι ας πούμε. Δεν έχει... Και τα Και... καναντέρ είναι γύρω στους 5,5 τόνους. 5,5 τόνους ας πούμε. Και με 6, ναι. Αλλά ε, τα καναντέρ χαρακτηρίζονται από τη σταθερότητά τους ας πούμε. Έτσι στις επιχειρήσεις αυτές. Λοιπόν... Τα ελικόπτερα εντάξει, καλά είναι. Τα Έρεξον κυρίω είναι τα καλύτερα, α πούμε. Να σα ρωτήσω Ενώ. κάτι άλλο. Είπαμε ότι 40% περίπου τη δασική έκταση στην Αττική έχει καεί τα τελευταία 7 χρόνια. Με τα δεδομένα που μα περιγράφετε, που αφορούν την οργάνωση των επιχειρήσεων πυρόσβεσης τα επόμενα 7 χρόνια θα δούμε άλλα 40% άλλες 40% των δασικών εκτάσεων να καίγεται. Και έχει αν γίνει μείνει. αυτό. Δεν έχει, θα μείνει. Θα μείνει. δεν έχει μείνει πια σύμπλεγμα. Όλα είναι διαλυμένα. Δηλαδή, άμα δείτε, ας πούμε, το... και όταν λέω εγώ δάσο, εννοώ ας πούμε και τα ζώα και τα πουλιά, γιατί και αυτά δάσο είναι, επειδή συνεισφέρουν και αυτά, α πούμε. Επίσης. Άμα πάτε, α πάτε, πούμε, θα δείτε ελάφια, καμένα, ξέρω εγώ, πουλιά που δεν πρόλαβαν να φύγουν, νεοσύ που βγαίνανε. Τώρα ορισμένων ειδών, α πούμε, που δεν πρόλαβαν να πετάξουν καλά-καλά. Λοιπόν, αυτά θα τα πληρώσουμε. Ο σπόρος όταν τρώει ένα, ένα πουλί σπόρο, μέσα από το πεπτικό του σύστημα περνάει, απεικοδομείται το κέλυφο και όταν θα το διασπείρει κάπου αλλού ε, μεταφέροντά το έτσι μέσω του πεπτικού συστήματο, θα είναι έτοιμο προ φύτρωση. Αυτά λοιπόν τα, ε, τα πουλιά, άμα τα χάνει, χάνει δυνατότητε διασπορά των σπόρων, ας πούμε, και αναγέννηση του δάσου. Είναι δάσο κι αυτά λοιπόν. Έτσι. Εδώ τώρα έχει χαθεί, έχει, έχει χαθεί κάθε ισορροπία. Λέμε στην Πάρνηθα έχουμε ένα, ε, ένα θέατρο όπου οι λύκοι ας πούμε τρώνε τα ελάφια και τα αγριογούρουνα όπου πού να πάνε να προστατευτούν δεν έχουν ζωτικό χώρο δηλαδή. Λόγω ανισορροπίας της Πανίδας Σωστά. Έχει, Έχω... αλλάξει... Έχει, αλλάξει, έχει αλλάξει η χλωρίδα. Επομένω δεν ξέρει και πού να γίνει. Είναι περιορισμένος ο χώρος ας πούμε, που μπορούν να κινηθούν. Αυτά δεν μπορούν. Θέλουν το χώρο τους ας πούμε. Και ενώ είχαμε ένα, ένα παράδεισο που μας όλοι οι Ευρωπαίοι γιατί 40, μέτρα, 40 χιλιόμετρα από την, από την πρωτεύουσα πέραμε χρηματοδοτήσει κλπ. Τώρα έχουν, έχει διαλυθεί το, το πάνω. Είστε ένας χήμαρος πληροφοριών, οι οποίες είναι Βάζεστε. πολύ ενδιαφέρουσες και θα μπορούσαμε να δώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή σε αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα που είναι η προστασία των δασών. Παρόλα αυτά έχουμε μόλις ένα λεπτό. Και Στεναχωριέμαι κύριε Πανταζόπουλε, γιατί έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τα μέσα, έχουμε το επιστημονικό δυναμικό και δεν κάνουμε το αυτονόητο. Να οργανωθούμε όπως η Γαλλία, να οργανωθούμε όπως η Τσεκοσλαβακία, όπως, ε, ε, αντιγράφουμε, όπως η Κύπρος, όπως η Τουρκία, βραδερφέ, αυτή που μας βοηθούν τώρα, έτσι. Έτσι λειτουργούν οι Ρουμάνοι. Δασικό σώμα είναι αυτό που έρχεται και λέγαμε, τι ωραία, ας πούμε. Που, ποιος κάνει αντιπύρ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, όλοι οι δασοφύλακε, α πούμε, κάναν αντιπύρε εγώ ξέρω. ας πούμε, την παλιά δασοφύλαξη ακόμα είναι στην υπηρεσία. Όλε οι διευθύνσει δασών είχαν φλογοβόλα, α πούμε, και κάνανε αντιπύρ. Κύριε Σταματόπουλε, Βάζουμε μόνο μια τελεία, Θα ανανεώσουμε τη συζήτησή μα, ούτω ώστε να δούμε και ποιε είναι οι προτάσει. Τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο προετοιμασία και πρόληψη. Γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό που έπεται είναι ένα εφιάλτη σε σχέση με την καταστροφή των δασών. Σίγουρα κάτι πρέπει να. Όχι, μπορούμε. Που να μπορούμε. μπορούμε να έχουμε επιστημονική γνώση, έχουμε δυνατότητε. Λοιπόν, αλλά δεν, δεν βλέπω. Καλά, δεν ξέρω η πολιτική βούληση, γιατί ο, ο Πρωθυπουργό, όσο και να. Κοιτάξτε, δεν κάνουμε τώρα ακόμα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή τη συνωμοταξία αλλά να ξέρετε ας πούμε, ξέρει τι πρέπει να γίνει ας πούμε. Ξέρει τι πρέπει να γίνει, γιατί ήταν πρόεδρο στην Επιτροπή το 2008 που εξέτασε τα αίτια των πυρκαγιών 2007 με του νεκρού που είχαμε κλπ. Ξέρει τι πρέπει να γίνει. Επομένω, γιατί να μην το κάνει. Θα τα συζητήσουμε όλα στην επόμενη πρώτη ευκαιρία που θα μα δοθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πολύ καλά, για την καλό κουράγιο. Χρόνια ταινίκη. πολλά. Επίση και σε εσά. Και για καλό εσάς. κουράγιο σε όλου.